Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, στείλε τις αυτοί σου. Με την παρουσία περίπου 3.000 θεατών και κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα το μεσημέρι στην Αρχαία Ολυμπία η τελική πρόβα για την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η προθιέρια Κατερίνα Λέχου εισήλθε στο ναό της Ήρας, ακολουθούμενη από τις ιέριες. Αμέσως μετά η προθιέρια έθεσε τη δάδα στο ειδικό κάτωπτρο και άναψε τη φλόγα υπό τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των θεατών. Στην συνέχεια, η προθιέρια με τις ιέριες κατευθύνθηκαν στο αρχαίο στάδιο, ακολουθούμενες από τους χιλιάδες θεατές, όπου και έλαβε χώρα το τελετουργικό του χορού, το οποίο έχει εμπνευστεί χορογράφος Άρτεμις Ιγνατίου υπό τους ήχους της μουσικής του συνθέτη Γιάννη Ψημάδα, το οποίο εκτέλεσαν 29 ιέριες, ενώ υπήρχαν ακόμα και 13 χορευτές αλλά και 4 κορασίδες. Η τελική πρόβα της τελετής αφής καλύφθηκε από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι απεσταλμένοι των οποίων κάλυψαν το γεγονός από ειδικό σημείο μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Παρόντες στην πρόβα ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος Κούβελος, η πρώην υπουργός Φάνη Πάλι Πετραλιά και ο Βραζιλιάνος Λαμπαδιδρόμος και πρώην παίκτης του βόλεϊ Ζιοβάνι Γκάβιο. Η φλόγα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Ρίο 2016 θα ανάψει την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στην Αρχαία Ολυμπία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Πρώτος λαμπαδιδρόμος θα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της γυμναστικής Λευτέρης Πετρούνιας και επόμενος ο πρώην παίκτης του βόλεϊ Ζιοβάνι Γκάβιο, εκπροσωπώντας τη Βραζιλία. Πήραμε μια γεύση για την αφή της φλόγας, είδατε τη γενική πρόβα. Οι εντυπώσεις, οι δικές μου τουλάχιστον, είναι εξαιρετικές. Είδα και χτες την προγενική. Νομίζω η Ολυμπία και η χώρα μας, η Ελλάδα, που θα ανάψουν αύριο την Ολυμπιακή φλόγα για όλο τον κόσμο, θα δείξουν το μεγαλείο, αυτό που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, το μεγαλείο της χώρας μας, γιατί η φλόγα είναι πολιτισμός, είναι ειρήνη, είναι όλες οι Ολυμπιακές αξίες. Κυρία Λέχου. Μάλιστα. Κυρία Λέχου, πού είναι? Εδώ. Στο τέλος της επίσημης πρόβας, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή βράβευσε την προθιέρια, τη χορογράφο, το συνθέτη, τις ιέριες και όλους τους συντελεστές των τελετών της φλόγας για την σπουδαία και ανιδιοτελή προσφορά τους. Για την υπέροχη δουλειά τους στο τελετουργικό του χορού μίλησαν η Άρτεμις Ιγνατίου, η χορογράφος της τελετής αφής, καθώς και ο συνθέτης Γιάννης Ψημάδας. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάνω απ' όλα για την υπέροχη προθιέρια, την Κατερίνα Λέχου που έχουμε, που ενώ ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε καινούριος στην ομάδα, έχει ενσωματωθεί και έχει γίνει ένα με μας. Και δεύτερον, για την υπέροχη ομάδα που κάτω από δύσκολες συνθήκες κατάφερε να ανταπεξέλθει. Κάτω από τον ήλιο, κάτω από πολύ ωραίες πρόβες, σήμερα έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Ναι, είμαι περήφανη για αυτά τα παιδιά, για όλη την ομάδα. Γιατί αυτό εννοούσα, ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να τα απεξέλθουν άρτια. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Καταρχήν να πω ότι είναι τιμή μου που ακούγεται η μουσική μου σύνθεση που βγαίνει μέσα από την ψυχή μου στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Είναι απίστευτες οι δονήσεις αυτού του χώρου και αυτά που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους. Από πού έρχεται η μουσική σύνθεση? Κυρίως από το φως της Αρχαίας Ολυμπίας, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ό,τι αυτό σημαίνει για τον κόσμο και για κάποιους ρομαντικούς που έχουν μείνει
ακόμα να το πιστεύουμε και τελικά, χάρη σε αυτούς τους ρομαντικούς, δεν έχουν διαλυθεί τα πάντα.